με την Μέρη να εγκατέλειψε το προσωρινό της σπίτι στον Πειραιά και να γύρει στο κανονικό της σπίτι πάνω στο Λυκαβητό. Πολύ ωραία τα πράγματα από εκεί, όπως τα βλέπω. Μέρη ψηλά, δεν ξέρω. Έχει καθόλου σκόνη, ναι, πώς είναι τα πράγματα? Εγώ έχω σκηνές και στα δύο μέρη. Έχω μία σκηνή εδώ στο Λυκαβητό και άλλη μία στον Πειραιά. Να σου πω ότι εντάξει, δεν έχει πάρα πολύ σκόνη. Εγώ διακρίνω έτσι μια θαμπάδα, δεν ξέρω αν συμφωνείς κι εσύ. Παρ' όλα αυτά δεν είναι η κακή κατάσταση εδώ που βλέπουμε γενικότερα από πάνω την πανοραμικά την Αθήνα. Παρ' όλα αυτά να πούμε ότι επειδή όπως έχουν πει σήμερα και αύριο θα είναι μια μέρα, δύο μέρες μάλλον, συγγνώμη, με αφρικανική σκόνη, όσοι έχουν αναπνευστικά προβλήματα, ενήλικες, ναι, και παιδιά που έχουν και αυτά αναπνευστικά προβλήματα, θα πρέπει να περιορίσουν την έντονη σωματική άσκηση, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους και άτομα με άσθημα μπορεί να χρειαστούν πιο συχνές εισπνοές των ανακουφιστικών φαρμάκων τους, καθώς και άτομα άνω των 65 ετών πρέπει να περιορίσουν τη σωματική τους δραστηριότητα. Μέρη, θα επανέλθουμε λίγο σε σένα στην συνέχεια. Σε λίγο, μάλλον, είδαμε και αυτά πολύ ωραία πλάνα. Μας είπες και για τις οδηγίες, να τις ξαναπούμε. Τα τις οδηγίες είναι σημαντικό, νομίζω, για την αφρικανική σκόνη. Δεν θα είναι όπως τα προηγούμενα κύματα, αλλά πρέπει να τα λέμε για να τα ξέρουν όσοι πρέπει.